μόνο για τα πράγματα που θα πω σε σχέση με αυτά που άκουσα, δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Θέλω να ρωτήσω ειδικά το τεχνικό πρώτο, γιατί ακόμα το όραμα δεν θα ψηφιστεί, δεν μου δημιουργείται καμία έκπληξη. Δύο-τρία πράγματα μόνο να σα πω. Το Δημαρχείο αναφέρεται και το 2010, γιατί το Δημαρχείο να τελειώσει το 2009, αλλά δεν πληρώνει το 2009, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα ο συνασπιστή να το πληρώσει. Ως συνεχιζόμενο έργο λοιπόν πρέπει στο επιχειρησιακό πρόγραμμα να προβληθεί και το 2010 για να έχουμε τη δυνατότητα να αποπληρώσουμε το Δημαρχείο. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο, καλά κάνετε και δεν εκτιμάτε ότι έχει εξαιρετική χρησιμότητα το Σάρθρο. Απλά να σα πω ότι είμαστε ο μόνο Δήμο και στην ευρύτερη περιοχή, αλλά ίσω να πω και τουλάχιστον με τα χαρακτηριστικά αυτά στην Β' Αθήνα που δεν έχουμε Σάρθρο. Τα ίδια χαρακτηριστικά κυρία Φιλαδέλφια. Εμάς ακριβώς τα διαχαρακτηριστικά, 7 λοιπόν σάρκα καινούργια και παραγγέλνουμε στην καινούργια. Θα σας πω δεν και κάτι άλλο. Κάντε μια βόλτα στην πόλη. Έχω την εντύπωση ότι χρόνια είστε στην πόλη και κάνει, ξέρετε πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν μεγάλα κομμάτια δρόμων που μπορεί το σάρκο, στα οποία ξοδεύονται απίστευτες εργατόρες και θα μπορούσε το σάρκο πραγματικά να καθαρίσει τους δρόμους πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο αποτελεσματικά, πολύ καλύτερα. Και να κερδίσουμε τις εργατόρες αυτές, βάζοντας τους εργάτες με τη σκούπα, παραδείγματος χάρη, που καθαρίζουν την Αγία των Αγίων και την Αχαρνών, πράγμα απίστευτο, και χάνουν εκατοντάδες εργατόρες, χωρίς να φέρουν και το επιθυμητό αποτέλεσμα σε σχέση με αυτό που θα φέρει η σκούπα, η οποία απλένει και όλα τους δρόμους. Εκτός αυτών, να τους βάλουμε στα στενά, όπου πραγματικά η πόλη χρειάζεται καλυσέρευση του επίπεδου της καθαριότητάς της. Κατά την δική μας την άποψη, λοιπόν, εξαιρετική χρησιμότητα που βλέπουμε στο Σάρθρο και πραγματικά θα το δούμε και στην πορεία αυτό. Αυτό που ενόχλησε φαίνεται την προηγούμενη φορά για τις πλατείες σκουπιδότοπους, δεν θέλουμε εμείς. Αν θέλετε να δείτε πλατεία σκουπιδότοπο και μάλιστα πλατεία με συγκεκριμένο πρόβλημα κοινωνικό που δημιουργεί, δεν έχετε παρά να κατηφορήσετε την Πεταλά το χειμώνα και να πάτε στην πλατεία Καραγκιόζη Σερβίας. Η συγκεκριμένη πλατεία δεν γνωρίζω γιατί φτιάχτηκε στην Αγγλικόνα. Γιατί εκτιμώ πως οι χώροι οι ελεύθεροι φτιάχνονται για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες της πόλης και όχι να εξυπηρετήσουν τη δική μας μακροδοξία. Οι πολίτες της πόλης λοιπόν σε αυτή την πλατεία δεν εξυπηρετούνται γιατί αυτή η πλατεία έχει σκοτεινούς χώρους, δύσκολους χώρους όπου κρύβονται εξαρτημένοι κάθε βράδυ, ανάβουν φωτιές και την επόμενη μέρα πηγαίνουν οι εργαζόμενοι του Δήμου της Νέας Καλλιτέχνης και μαζεύουν σύριγγες και τα υπόλοιπα που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι αυτοί. Τα υπόλοιπα αξεσουάρ. Λοιπόν, αυτή η πλατεία σαφώς και χαρακτηρίζει τους σκουπιδότοπους. Η πλατεία της Χρυσαλίδας που την είπα έτσι την προηγούμενη φορά, την είπα για συγκεκριμένο λόγο. Γιατί πήγε κάποιος κάποια στιγμή στην προηγούμενη διοίκηση και έστρωσε το σταμποτό πετό για το οποίο χρόνια διαφωνούσαμε και αποδεικνύεται γιατί διαφωνούσαμε σε όλους τους δρόμους της Νέας Καλλιτέχνης. Που είναι γεμάτο παλώματα τα οποία δεν μπορούν να αποκατασταθούν και όπου το χαλάνε οι δημόσιες υπηρεσίες, οι ΔΕΠΟ, δεν φτιάχνουν ποτέ όπως ήταν προηγουμένως. Αλλά και αυτή την περίπτωση δεν φρόντισε ποτέ κανένας όμως να δει τη χρησιμότητα της ίδιας πλατείας. Και ξέρετε πού φαίνεται η χρησιμότητα της πλατείας. Στην ανταπόκριση που τον κόσμο να την προσεγγίσει. Όταν μια πλατεία όπως ήταν τόσα χρόνια είχε 5 ανθρώπους και κάθονταν και σήμερα καθημερινά το βράδυ έχει 200, σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει σε αυτή την πλατεία. Δεν έγινε κάτι μαγικό. Δεν είναι μάγοι αυτοί που επέλεξαν αυτό. Έγινε ένα απλό πράγμα. Άνοιξε η πλατεία, ο κόσμος βλέπει από μια ωριά στην άλλη, δεν φοβάται κανείς να την προσεγγίσει και είναι χρηστική για τον κόσμο. Το ίδιο λοιπόν θα συμβεί με όλες τις πλατείες, το ίδιο συμβαίνει με όλες τις πλατείες. Γι' αυτό κάθε πλατεία που φτιάχνετε, μετά από 3 μέρες μετά το πέρας των εργασιών, βλέπετε και γεμίζει κόσμο. Την ίδια μέρα, συγγνώμη. Ναι, λέω εγώ. Το ίδιο θα συμβεί και με τις παιδικές χαρές, το ίδιο θα συμβεί και με όλες.